μετά των επιχειρημάτων της Teleperformance, σήμερα έγινε πασιφανέστατη και στο δικαστήριο. Η εταιρεία, για να δικαιολογήσει τη στάση της, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο γιατί νομίζει ότι θα λυγίσει τους εργαζόμενους στην Teleperformance, ήταν αστεία σε σημείο τέτοιο όπου η όλη η δικαστική αίθουσα έβαλε τα γέλια με τα επιχειρήματά τους. Μέχρι που έλεγαν ότι δεν θυμούνται ότι από το 2007 μέχρι σήμερα έχουμε κάνει εκατοντάδες συναντήσεις και εκατοντάδες τριμερείς συναντήσεις σε επιθεωρήσεις εργασίας. Μέχρι που έλεγαν ότι δεν ανήκουν στον ευρύτερο κλάδο τηλεπικοινωνιών πληροφορικής και ότι είναι μια εταιρεία που απλώς παρέχει υπηρεσίες. Σκαρφίστηκαν ό,τι επιχείρημα μπορεί να κατεβάσει ο εγκέφαλός τους, σε σημείο τέτοιο που φάνηκε από την ακροματική διαδικασία ότι ακόμα και ο υπεύθυνος προσωπικού της εταιρείας που τόσα χρόνια συναντιόμασταν κρύφτηκε για να μην έρθει εδώ, γιατί θα ήταν υποχρεωμένος να δώσει, να καταπατήσει τον όρκο στο δικαστήριο, και φέραν κάποιον που δεν τον έχουμε ξαναδεί ποτέ. Να σας πω κάτι. Όλο αυτό το διάστημα από την ημέρα που κατατέθηκε η αγωγή μέχρι σήμερα, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΥΠ μαζί με τους συναδέλφους από την Teleperformance και την προσωρινή διοίκηση ήμασταν πολύ αναστατωμένοι για το πόσο καλύτερα θα καταφέρουμε να οργανώσουμε και να παρουσιαστούμε σήμερα στο δικαστήριο. Αλλά από τη σημερινή διαδικασία φάνηκε ένα πράγμα. Το δίκιο μας θα το βρούμε στους αγώνες. Αυτό θα συνεχίσουμε και θα τους υποχρεώσουμε να κάτσουν κάτω και να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Δεν έχουν ούτε μισό επιχείρημα. Το δίκιο είναι με το μέρος μας και θα κερδίσουμε. Αυτό να κρατήσουμε, συνάδελφοι.